Ένας φοιτητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου πρωτοπορεί και δημιουργεί μία εφαρμογή εντελώς δωρεάν και πρέπει να το τονίσουμε, η οποία έχει ανέβει βέβαια στο διαδίκτυο με στόχο να συμβάλλει σε μία πλήρη φυτοπροστασία. Ενημέρωση λοιπόν παρέχεται και βοήθεια τόσο σε γεωπόνους αλλά και στους ίδιους τους αγρότες. Πάμε να συναντήσουμε τον Χρήστο Αποστόλου. Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πολύ, να σε καλησπερίσω από Κρήτη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα? Λοιπόν, η ιδέα προέκυψε περίπου τον Ιούλιο του 2019. Ναι. Ήμουνα φοιτητής, κάναμε κάποια εργαστήρια, συναντούσαμε αρκετούς αγρότες που έβλεπα ότι δυσκολευόντουσαν να έρθουν πολλές φορές σε άμεση επαφή με τους γεωπόνους τους, γιατί πια πλέον κάθε αγρότης έχει τον προσωπικό του γεωπόνο, αν το σκεφτούμε, ένα τηλέφωνο είναι. Οπότε ξεκίνησε ως ιδέα του τύπου ότι κάθε αγρότης μπορεί να έχει πλέον τον προσωπικό του οδηγό και να τον συμβουλεύεται οποιαδήποτε ώρα και στιγμή. Δεν χρειάζεται να έρθει σε άμεση επαφή με το γεωπόνο, αν και καλό θα είναι εννοείται να συμβουλευόμαστε πάντα γεωπόνο, αλλά ουσιαστικά η ιδέα ήταν να μπορεί να διαγνώσει ένα πρόβλημα και να το συμβουλευτεί άμεσα. Κάπως έτσι ξεκίνησε. Μάλιστα, και να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι δωρεάν εφαρμογή, δεν κρύβεται κανείς από πίσω. Ένας τελειόφυτος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας μπήκε σε αυτή τη διαδικασία με βασικό στόχο, χωρίς κανένα προσωπικό οικονομικό όφελος, να βοηθήσει τον πρωτογενή τομέα. Αγρότες, θέλω να σας ρωτήσω πόσες καλλιέργειες υποστηρίζει αυτή η εφαρμογή. Ωραία. Προς το παρόν υπάρχουν δύο κύριοι τομείς. Είναι ο τομέας των καλλιεργειών που αναφέρονται, που υπάρχει ολοκληρωμένη η φυτοπροστασία για παραπάνω από 30 καλλιέργειες και υπάρχει και ο τομέας των φωτογραφιών που είναι ξεχωριστός μέχρι τώρα, που υπάρχει όλο το φωτογραφικό υλικό για παραπάνω από 58 καλλιέργειες, ναι, που μπορεί να συμβουλευτεί ο αγρότης για να διαπιστώσει τι πρόβλημα έχει στο χωράφι του. Ερώτηση, από τα στοιχεία που έχετε, η πιο δημοφιλής καλλιέργεια αυτή τη στιγμή ποια είναι, δηλαδή πού μπαίνουν οι περισσότεροι? Οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή μέχρι τώρα, από το ξεκίνημα της λειτουργίας της, είναι το αμπέλι και η ελιά, κατά κύριο λόγο. Είναι από τα πιο πολύ ζήτητα. Μάλιστα. Να πάμε λίγο στο πρακτικό σκέλος. Πόσο απλό δηλαδή είναι για έναν αγρότη να μπει, να ψάξει, να βρει αυτή την εφαρμογή στο διαδίκτυο? Τι χρειάζεται να κάνει? Η εφαρμογή βρίσκεται δωρεάν στο Play Store. Ουσιαστικά το Play Store αποτελεί το κοινό τόπο όλων των εφαρμογών που έχουν οι Android συσκευές. Μπορεί να ψάξει την εφαρμογή με το όνομά της, Counter Agriculture, να την κατεβάσει και αμέσως έχει πρόσβαση σε μια μεγάλη βάση δεδομένων για την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία τόσο των καλλιεργειών, φωτογραφιών, φαρμάκων που μπορεί να λάβει και να συνδεθεί επιτόπου με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έτσι ώστε να ψάξει την ασθένεια που τον ενδιαφέρει. Καθώς και υπάρχει ο τομέας της online διάγνωσης που ουσιαστικά συμβάλλουν και άλλοι γεωπόνοι πέρα από εμένα συνήθως για να διαγνώσουμε ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα το οποίο μας στέλνει ο αγρότης από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας για ένα πρόβλημα που έχει με το δέντρο του ή με την καλλιέργειά του. Δηλαδή, τι έχει να κάνει με μια ασθένεια είτε με έναν εχθρό. Χρήστο, πόσο διάστημα σου πήρε για να δημιουργήσεις αυτή την εφαρμογή? Η εφαρμογή σαν ιδέα τώρα ξεκίνησε από τον Ιούλιο του 2019. Βέβαια, με τη βοήθεια κάποιου καθηγητή σου? Όχι, ήταν αυτοτελές. Ήταν ένα μόνος. Ξεχωριστό κομμάτι μόνος μου. Ναι. Απλά δεν το είχα πράξει διότι είχα αρκετές υποχρεώσεις ξέχωρες, οπότε δεν εστίασα τόσο στην εφαρμογή. Σαν ιδέα ξεκίνησε από τότε. Η εφαρμογή, σαν χτίσιμο εφαρμογής μου, πήρε περίπου 6 με 7 μήνες να ολοκληρωθεί το πρώτο υλικό, το οποίο και παρουσιάστηκε στην Πολυαρχή. Βέβαια, έχει διαφοροποιηθεί αρκετά, έχουν προσθεθεί αρκετές καλλιέργειες και το καλό με τη συγκεκριμένη εφαρμογή είναι ότι έχουν τοποθετηθεί πολλά σκέλη που κάθε χρήστης μπορεί να προτείνει τι μπορεί να διορθωθεί, να προτείνει νέες καλλιέργειες και να προσθεθούν αργότερα, να προτείνει να συμβάλλει με δικές του εικόνες από το χωράφι. Έκανε στην αρχή και δίνεις βήμα κατά κάποιο τρόπο σε παραγωγούς να ενισχύσουν αυτό το εγχείρημα. Οι κριτικές ακαδημαϊκών καθηγητών σου, φαντάζομαι, είσαι σε επαφή. Ποιες είναι? Έχω ακούσει αρκετά θετικά σχόλια ως προς το κομμάτι το πόσο εύκολα μπορεί να το χειριστεί ένας γεωργός. Θέλουμε να υπάρχει μία απλότητα.
Οι κριτικές κατά βάση έλεγαν ότι να κάνουμε κάτι απλό έτσι ώστε να το χειριστεί οποιοσδήποτε, οποτεδήποτε, όποτε το χρειάζεται. Και εννοείται πως μέσα στις καλλιέργειες, στις φροντίδες και όλα αυτά έχω χρησιμοποιήσει και εμπειρίες μου από το πανεπιστήμιο, από τα εργαστήρια, από ό,τι έχω ζήσει έχει προσθεθεί συν των πληροφοριών που υπάρχουν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επόμενος στόχος ποιος είναι? Προς το παρόν, επόμενος στόχος σε σχέση με την εφαρμογή είναι να συμβουλεύομαι, να ακούω απόλυτα το τι χρειάζεται κάποιος. Δηλαδή, έρχομαι σε επαφή συχνά με τους χρήστες, έτσι ώστε να λαμβάνω το feedback που χρειάζονται. Τι μπορεί να διαμορφωθεί, τις νέες καλλιέργειες, τις νέες φωτογραφίες, το πόσο πιο εξειδικευμένο μπορεί να γίνει το υλικό, έτσι ώστε να βοηθηθεί κάποιος. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, συγχαρητήρια και πάλι για την επιλογή σου και για το αποτέλεσμα. Βέβαια, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.